Πάμε τώρα κυρίε και κύριοι στην τελευταία μα πολιτική συζήτηση. Καλησπέριζω τον Ευρωβουλευτή του ΚΚΕ, τον κύριο Λευτέρη Νικολάου Αλαβάνο. Καλησπέρα, καλώ ήρθατε. Καλησπέρα κύριε Μελιγκόνη, καλησπέρα και στου τηλεθεατές. Ευχαριστώ και για την ε, αναμονή σα και την κατανόησή σα. Ε, Είχε ενδιαφέρον και... η συζήτηση που παρακολούθησα μεταξύ των τριών. Πώ τη διαβάσατε, ονομάχων. τι, τι συμπεράσματα βγάζει τα αλήθεια. Έχει ενδιαφέρον να ξεκινήσουμε από εκεί. Κοιτάξτε, το συμπέρασμα νομίζω το έθεσε ο εκπρόσωπο του Πασόκ για άλλη μια φορά mm -hmm. σε αυτή τη συζήτηση. Όπω το είχε θέσει και ο κύριο Βενιζέλο πριν από μερικέ μέρε σε εκείνη την παρουσίαση του βιβλίου, που βρήκε ότι υπάρχουν ε, ε, φανταστικέ συγκλήσει, κάπω έτσι το είπε, μεταξύ των τριών κομμάτων. Έτσι έθεσε και ο εκπρόσωπο του Πασόκ τώρα, ότι την επαύριο, την επόμενη μέρα των εκλογών, ε, το ποιο θα είναι η κυβέρνηση και τι κυβέρνηση συνεργασία θα οικοδομηθεί είναι, λέει, στα χέρια των κομμάτων εκείνων που είναι προσιλωμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον Ανατολικό Προσανατολισμό τη χώρα, που είναι προσιλωμένα στι ράγε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ανάκαμψη, το Υπερμηνυμόνιο και όλα αυτά. Άρα αυτό συμφωνεί και με την ανάγνωση που κάνουμε εμεί, σαν ΚΚΕ, στι εξελίξει, ότι είτε στι 21 του Μαΐ, είτε αν χρειαστούν να γίνουν άλλε εκλογέ mm -hmm. αργότερα, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο, θα είναι μια συγκυβέρνηση, γιατί υπάρχει προγραμματική σύγκληση στρατηγικού χαρακτήρα μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Ε, άρα λοιπόν το μόνο το, οποίο, στο μόνο το οποίο στοχεύει αυτή η συζήτηση που γίνεται τις τελευταίες μέρες είναι πραγματικά να ε, 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 κλαπούν ψήφοι επί της ουσίας από τα υπόλοιπα κόμματα, έτσι ώστε να παίξουν με καλύτερους όρους το ποιο θα είναι από πάνω στην συγκυ... Συγκρότηση μια κυβέρνηση συνεργασία που σε τελική ανάλυση και σε τελευταία ανάλυση το πρόγραμμά τη είναι δεδομένο, είναι αντιλαϊκό, το καθορίζουν ακριβώ αυτά τα μεγάλα, τα στρατηγικά τα οποία, στα οποία όλα αυτά τα κόμματα που άσκησαν διακυβέρνηση συγκλίνουν. Ε, Απ' την άλλη πλευρά, επειδή μιλάτε για αγλοπή ψήφων ε, και το ΚΚΕ είναι το μόνο από όσο έχω δει κόμμα το οποίο δεν απευθύνεται πια σε όλου του ψηφοφόρου. Θέλω να πω. Ε, η... Οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ στο πίσω μέρο του μυαλού του έχουν και το ότι μπορεί να ψηφίζουν και για κυβέρνηση, ότι το κόμμα του μπορεί να συνεργαστεί. Όσοι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία την ψηφίζουν για κυβέρνηση, όσοι ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ το ψηφίζουν για κυβέρνηση κλπ. Εσεί είστε το μόνο κόμμα, αν κάνω λάθο διορθώστε με, που λέτε ψηφίστε μα για να είμαστε μια ισχυρή αντιπολίτευση. Σωστά, στου αγώνε με το λαό κλπ. Ε, άρα γιατί είναι κλοπή ψήφων, δεν πρέπει πω. με έναν τρόπο να, να κυβερνηθεί και η χώρα. Αυτό είναι από μόνο το ένα σκληρό δίλημα στι προεκλογικέ περίοδου, πάντα. Θα σα πω. Ο ελληνικό λαό καταρχά πρέπει να έχει στο μυαλό του, γιατί ναι. ανακοινώθηκαν τα προεκλογικά προγράμματα τώρα και των κομμάτων που άσκησαν διακυβέρνηση. Ναι. Και αυτά μοιάζουν σαν τι φήμε που ακούμε στο στρατό, όταν πηγαίνουμε φαντάρι. Δηλαδή, ό,τι ακούγεται το οποίο πιθανά να βελτιώσει λίγο την κατάσταση προ όφελο του λαού, συνήθω παραμένει ράδιο αρβίλα. Ό,τι έρχεται για να καταβαραθρώσει και να τσακίσει τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα, γίνεται με βεβαιότητα, με σιγουριά, γιατί έχει ήδη αποφασιστεί από πριν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί όταν ξέρεις ότι το επόμενο διάστημα, όποια κυβέρνηση με όποιο κορμό προκύψει, θα έχει να διαχειριστεί 700.000 πληστηριασμούς πρώτης κατοικία, όπου κανένα από τα τρία-τέσσερα κόμματα τα οποία ψήνονται για τη συγκυβέρνηση δεν λέει ότι θα, βάλει, θα καταργήσει mm -hmm. του πληστηριασμού, μιλάνε όλοι για αριθμίσει και δικαστικέ διαμάχε. Ναι. Ε, όταν ξέρει ότι έχει να διαχειριστεί. Τα μνημόνια διαρκείας της Ευρωπαϊκής Ένωση. που είναι εδώ, το σύμφωνο σταθερότητας το οποίο τώρα βαίνει προς αναθεώρηση. Ε, τα ευρωεξάμινα, την εποπτεία όταν έχεις να διαχειριστείς το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο δεν είναι όπως ακούσαμε πριν ένα τσουβάλι ευρώ το οποίο μπορεί να το διαχειριστεί ο κάθε κυβερνώντα όπως θέλει αλλά είναι ένα τσουβάλι ευρώ το οποίο προέρχεται από τη δική μας φορολογία την οποία ο λαός πληρώνει 95% και οι μεγάλοι επιχειρηματίες και οι επιχειρηματικοί ομιλοι 5% και το οποίο πάει για να ενισχύσει ακριβώς αυτούς τους ομίλους των ανανόσιμων πηγών ενέργειας της ψηφιακή τεχνολογία, τεχνολογίας οι οποίοι υποτίθεται ότι έρχονται εδώ να επενδύσουν και όντω ήρθανε και τι μισθού δίνουν στους εργαζόμενους τους μισθού οι οποίοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Άρα λοιπόν, εμεί mm -hmm. εμείς έχουμε μια απάντηση η οποία είναι συγκεκριμένη. Δείτε για παράδειγμα στου μεγάλου αγώνε που έγιναν το προηγούμενο διάστημα. Στην Κόσχο, στην Ιφούντ, e σε άλλου εμβληματικού χώρου. Περίμεναν εκεί οι εργαζόμενοι για να παλέψουν για τα σύγχρονα δικαιώματά του, για μεγάλε αυξήσει στους μισθού όπω τι κατασκευέ, για όρου υγιεινή και ασφάλεια, για να υπογράψουν συλλογική σύμβαση εργασία. Περίμεναν να αλλάξει η κυβέρνηση για να το κάνουν. Όχι. Οργανώθηκαν στο συνδικάτο του μαζικά, συλλογικά. Και κατάφεραν να έχουν μια κατάκτηση σε αυτή τη βάση. Σε αυτού τους αγώνες, το ΚΚΕ, οι κομμουνιστές, πήραν μέρος, έπαιξαν ρόλο, βοήθησαν στην οργάνωση. Και αυτό δεσμευόμαστε και να κάνουμε το επόμενο διάστημα. Άρα λοιπόν, ε, αυτό διδάσκει. Αντί Άρα, περιμένει να την... σα προβοκάρω τώρα. Είστε με, με την απλή αναλογική, αλλά για να βάλουν όλοι άλλη άλλοι νερό στο προγραμματικό και δολογικό κρασί του, όχι εσεί. Καταρχά, κύριε Μελιγκόνη, δεν είναι απλή αναλογική το, σύ, το σύστημα αυτό. Ναι, μην απλή με 3%. Μην δίκιο, ναι. Έτσι, Ναι. μπερδευόμαστε. Σωστό, σωστό. Δεύτερον, η κατάσταση είναι τέτοια mm -hmm. όπου πρέπει. Πώ να το πω, είναι αυτό που λέμε πάρα πολλέ φορέ. Θετική εξέλιξη με το λαό στη γωνία ή αναγνωρίζοντας μόνο το δικαίωμά του μία φορά στα τέσσερα χρόνια να ψηφίζει, δεν μπορεί να έρθει ποτέ. Γιατί, γιατί το σύστημα αυτό στο οποίο ε, αναμετρούμαστε σήμερα έχει και το μαχαίρι, έχει και το πεπόνι, έχει το μονοπώλιο ε, της ιδεολογίας, έχει, έχει το μονοπόλιο των ΜΜΕ, ναι. μπορεί να κατευθύνει ε, την ψήφο, πολύ περισσότερο έχει... Του ίδιου του επιχειρηματίε και τα αφεντικά. Μάλιστα. Είδατε και το γεγονό που έγινε στην εταιρεία ασφαλίσεων εδώ στην Αττική πριν από μερικέ μέρε, όπου με το βούρδουλα στην πραγματικότητα ο επιχειρηματία έλεγε: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή είναι η κατάσταση, όποιο δεν ψηφίσει κτλ. Άρα λοιπόν. Και να κλείσουμε, και με, αυτό, να αυτό, ναι. κλείσουμε με αυτό. Βελτίωση τη κατάσταση των εργαζομένων με χιλιάδε εφαρμοστικού νόμου μνημονίων που η κάθε κυβέρνηση παραδίδει στην επόμενη σαν σκητάλη και η κάθε κυβέρνηση την παίρνει. Θετικά υποτίθεται μέτρα για το για τον λαό που τάζουν όλοι οι υποψήφοι διεκδικητέ, τα οποία είναι αβάσιμα, αστήριχτα και είναι στον αέρα υποαίρεση, δεν μπορεί να υπάρξει. Μάλιστα. Μόνη σιγουριά για την επόμενη μέρα mm -hmm. είναι ένα δυνατό ΚΚΕ, δυνατότερο, το οποίο θα τεθεί επικεφαλή στου αγώνε για τη βελτίωση σήμερα τη κατάσταση τη εργατική του λαού. Πράγμα το οποίο το κάναμε και το προηγούμενο διάστημα, με δεκάδε μέτρα που καταθέσαμε και στο Κοινοβούλιο. Τα οποία τώρα προσπαθούν να τα βάλουν και στα προεκλογικά του προγράμματα και τα υπόλοιπα κόμματα και εμεί έχουμε και την εξή ερώτηση. Εάν για παράδειγμα ναι. δεν ήθελαν του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα και στην ενέργεια, γιατί πήγαν πριν από έξι μήνε όλοι μαζί εν χορό Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ψήφισαν να συνεχίσουν να υπάρχουν. Αυτό Μάλιστα. κάτι δείχνει. Ο λαό μα πρέπει να το έχει υπόψη του. Κύριε Νικολάου Αλαβάνε, σα ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Εγώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.